Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να πούμε δυνατά στην αρχή το play out. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά θα έπρεπε να κάνουμε καλή εμφάνιση. Η συνάρτηση καλή εμφάνιση Παναχαϊκή έχει να κάνει μόνο με νίκη. Όταν παίζουμε καλά, δεν χάνουμε κανένα αντίπαλο και αυτό το έχουμε αποδείξει μέσα στην έδρα μας τουλάχιστον. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη σημερινή, γιατί παίζαμε μια ομάδα που έχει κάνει ένα εκπληκτικό δεύτερο γύρο, είναι πολύ φορμαρισμένη. Και χάνοντας το πρώτο σετ, παίρνοντας εύκολα το δεύτερο, κάναμε πολύ μεγάλη ανατροπή και στο τρίτο και στο τέταρτο. Και αυτό δίνει πολύ μεγάλη αξία στη νίκη αυτή που κάναμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλα τα παιδιά. Ήταν πολύ μεγάλη εμφάνιση. Το Mike ιδιαίτερα αφιερώνω την νίκη στην κόρη του. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Ποια σας στέλνει αυτή η νίκη στο Αιγίνιο? Τίποτα. Σίγουρα κατάμε τους 3 βαθμούς. Η ψυχολογία σίγουρα είναι καλή. Αλλά όπως έχουμε δείξει όλη τη χρονιά, από αγωνιστική σε αγωνιστική αυτό άλλαζε. Μπορεί να κάναμε μεγάλη νίκη και να κάναμε πολύ μεγάλη ήττα μετά. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκουραστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάθε 2 μέρες παιχνίδι, έχουμε ταξίδι πάρα πολύ μεγάλο. Και πιστεύω να έχουμε πολύ καλή συνέχεια και να μείνει η Παναχαϊκή μας στην κατηγορία. Η ψυχολογία είναι καλή όμως, πώς είναι, Μένιο? Εντάξει, δεν υπάρχει πόνος. Ελπίζω να μην μου βγει ξανά. Αν δεν μου βγει, δεν νιώθω τίποτα. Δεν μπορώ να νιώθω πλέον. Okay.